MGTV, η ομογένεια κοντά σας. Είμαστε στην πρώτη τελευταία παράσταση εδώ στο Federation που μας φιλοξένησε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πέτρο το Γαλάτουλα και σε όλα τα μέλη του Federation που μας δώσανε το χώρο για να ανεβεί ένα από τα όνειρά μου στο θέατρο, το Love, χορεύοντας με τον έρωτα. Η ηρωίδα μου λέγεται Αδέλα, είναι μια νεαρή κοπέλα. Για τα δεδομένα της τωρινής εποχής είναι νεαρή, για εκείνη την εποχή θεωρείται πολύ μεγάλη πλέον. Μια γυναίκα που δεν έχει τις απαραίτητες εμπειρίες για τη ζωή της για να ανταπεξέλθει, ας πούμε, σε έναν πολύ δυνατό έρωτα όπως αυτόν που της προσφέρει ο ήρωας του Στράτου. Νομίζω η ηρωίδα μου θέλει πάρα πολύ να ερωτευτεί. Αυτό της προσφέρει λοιπόν ο Στράτος, ο οποίος είναι επαγγελματίας ίσως του έρωτα. Θα μου κάνετε την τιμή να χορέψετε μαζί μου, αγαπητή κυρία Λαβ. Δεν θα αρνηθείτε ένα σύντομο χορό στο σύντομο σας. Ποτέ. Έτσι. Ξέρεις. Τι. Αμά τρέξουμε. Ίσως βρούμε τον ιδιοκτήτη να του πούμε για τη μίσθωση. Για τη μίσθωση προλαβαίνουμε, αγάπη μου, μέχρι τις 2 από το δωμάτιο. Προλαβαίνεις να κάνεις ένα ζεστό μπάνιο και να μου δείξεις το υπέροχο νυχτικό σου. Και εσύ τι θα κάνεις? Ό,τι θέλεις, πες το και έγινε! Θέλω! Να είναι πανεύκολο, πανεύκολο! Κλείσε τα μάτια σου, αγάπη μου, κλείσε τα μάτια. Εκμεταλλεύεται ενδεχομένως αυτή την αδυναμία της, αλλά νομίζω ότι τελικά, όπως όλοι οι άνθρωποι είναι πολύπλοκοι και σύνθετοι, έχει και αυτός δικές του αδυναμίες, τις οποίες εντοπίζει εκείνη. Και δημιουργούν μία αληθινή σχέση μέχρι το τέλος που θα δούμε, υπάρχουν ανατροπές. Όπως υπάρχουν ανατροπές και στη ζωή. Νομίζεις ότι μπορεί να ξέρεις κάποιον καλά, όμως μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, ακριβώς γιατί δεν ξέρουμε ο καθένας τι κουβαλάει μέσα του από παιδική ηλικία, από προηγούμενες εμπειρίες. Άιδεψα το δέρμα της, έπειτα έφτασα στο πηγούνι της και έριξα το πρόσωπό της στο νερό. Πάλεψε για λίγο, μόνο για λίγο, αλλά βλέπετε είμαι δυνατός και έτσι δεν υπήρξε πρόβλημα. Έμεινε εκεί, ακίνητη και ήτανε πραγματικότητα, ήτανε αλήθεια. Καλησπέρα σας, είμαι ο Γιώργος Κίτσιος, πρόεδρος του Greek American Homeowners Association και απόψε είχα τη χαρά και την τιμή να βρεθώ σε αυτή την παράσταση δημιουργία του κυρίου Στράτου Τζόρτζογλου και της συνεργάτη δόστου Φιώνας Γεωργιάδη. Πραγματικά το έργο με κράτησε από την πρώτη στιγμή που ήρθα και νομίζω πως θα δούλεψαν πολύ σκληρά τα παιδιά ώστε να υπάρχει αυτή η άρτια παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι να συνεχιστούν οι παραστάσεις και να είναι το ίδιο επιτυχημένες όπως η απόψινή. Δάσκαλο εδώ και έχω μάθει τα πάντα από εκείνον. Τον έχω ξεζουμίσει. Αυτό που μου λέει εκείνος ότι μου κάνει ο πατέρας μου, το κάνω εγώ από το Στράτο. Γίνομαι σοφότερη δίπλα του. Ναι. Αυτή. Είναι πολύ φοβερό ταλέντο. Είναι μια κοπέλα η οποία ανέλαβε
με πολύ μικρή εμπειρία, ξαφνικά παρουσιάστηκε με τεράστια εμπειρία, γιατί το να παίξει ένα έργο με δύο πρόσωπα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ το γνωρίζω γιατί κάνω 29 χρόνια θέατρο. Για την Αδέλα, σήμερα την Φιώνα, διένυσε 26 χρόνια πορείας για να φτάσει να παίξει ισάξια, ίσως και καλύτερα από μένα. Πλάκα κάνω. Είμαστε καλά. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Η πρεμιέρα. 26 χρόνια πορείας μέσα μια βραδιά το έβγαλε. Μπράβο, Φιώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή παράσταση. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη παράσταση που έχει κάνει ο πατέρας μου. Ναι. Και έχω συγκινηθεί. Και εγώ είμαι συγκινημένος που είναι ο γιος μου πάντα δίπλα μου σε όλες τις δύσκολες ή πολύ ονειρεμένες στιγμές μου. Και σήμερα ζούμε μια στιγμή ονείρου. Και χαίρομαι που την μοιράζομαι με το γιο μου. Είμαι περήφανος για τον πατέρα μου. Μια δουλειά η οποία ήταν να την κάνω το 2006, αλλά για κάποιους άλλους λόγους δεν μπόρεσα να την κάνω. Και τελικά ο φίλος μου, ο σχεδόν αδερφός μου, συνεργάτης, ο Γιώργος ο Βάλαρης, που μου το είχε προτείνει τότε, φέτος είναι κοντά μας και ο οποίος έχει κάνει τη μετάφραση και τη διασκευή του έργου. Και θα ήθελα, Γιώργο, να μας πεις πώς σου φάνηκε αυτό το ανέβασμα. Το έχεις κάνει κι εσύ στην Αθήνα, με αξιόλογους ηθοποιούς, με τον Άλκη τον Κούρκουλο, την Ελένη την Καστάνη, και έχει ανεβεί άλλη μια φορά. Άλλη μια φορά με τον Νίκο του Ψαρά και την Νικολέτα την Κλωβιανού. Είναι ένα τελείως διαφορετικό ανέβασμα, είναι το πιο αγαπημένο μου έργο. Ναι. Και τώρα χαίρομαι πάρα πολύ που το παίζει ένας πολύ αγαπημένος φίλος, σχεδόν αδερφός όπως λες, που πολλά χρόνια μετράμε φιλίας. Έτυχε, ευλογημένη συγκυρία, να είμαι Νέα Υόρκη αυτές τις μέρες και να έχω τη χαρά να το δω έτσι με ένα πολύ μεστό και όριμο παίξιμο δικό σου. Και μια διαφορετική σκηνοθεσία, έχει μια ιδιαιτερότητα και εμένα μια ωριμότητα από σένα, πολύ συγκινητική θα έλεγα, γιατί είναι ένας ρόλος που έχει πολύ ωραία κωμικά στοιχεία, αλλά έχει ένα δραματικό βάθος που είναι συγκινησιακό και υπαρξιακό θα έλεγα, δηλαδή πολλοί μπορούν να προβληματιστούν και να ταυτιστούν. Ναι. Αλλά έχει η επιτυχία του έργου είναι ότι κουβαλάει και αυτές τις ωραίες κωμικές νότες που εκεί που βαθαίνεις, ας πούμε, είσαι πάλι στην επιφάνεια. Νομίζω ότι μετά από εδώ θα πάμε να το κάνουμε παραστάσεις στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού από τις 5 Φλεβάρι μέχρι τις 15 Μάρτη. Και μετά θα το κάνω περιοδεία σε γειτονικές περιοχές εδώ στη Νέα Υόρκη και φυσικά θα πάει μετά Σικάγο, θα το πάμε Καναδά και ελπίζω να το κάνουμε περιοδεία στην Ελλάδα. Ευχαριστώ που ήρθες. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος που μιλάω στο MGTV, στον κύριο Μιχάλη Γιακουμέλο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας έχει βοηθήσει με την κάμερά του, με την αγάπη του, τη φιλία του. Αυτό. Τι άλλο να πω για το MGTV. Απλώς να το βλέπετε. Ευχαριστούμε. Καλές επιτυχίες, κύριε Τζόρτζογλου και φίλε μου Στράτο. MGTV USA. Οι δραστηριότητες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας με βίντεο και πλήρες ρεπορτάζ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας mgtvusa.com. Καλύπτουμε καθημερινά τα γεγονότα στην Ομογένεια.